καλωσορίζουμε στη σημερινή συναυλία και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους δεκάδες συναδέλφους καλλιτέχνες που εθελοντικά ενισχύουν την προσπάθεια αυτή, πάντα με μεράκι και με πολλή όρεξη. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ήταν αποτέλεσμα του συντονισμού δράσης του Εργατικού Κέντρου με δεκάδες συνδικαλιστικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, μαθητικά συμβούλια για την ανάδειξη του εκρηκτικού προβλήματος της σχολικής στέγης και στην Εύβοια. Το έγκλημα στα Τέμπη έφερε στην επιφάνεια κινδύνους για πολλά επικείμενα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε όλες τις πλευρές της ζωής μας. Συγκεκριμένα για τα σχολικά κτίρια που πηγαίνουν τα παιδιά μας, υπάρχουν εκρηκτικά προβλήματα έναντι των οποίων διεκδικούμε. Να ελεγχθούν άμεσα όλα τα σχολικά κτίρια με προτεραιότητα από τα παλαιότερα στα νεότερα. Να πραγματοποιηθούν ουσιαστικοί έλεγχοι και όχι μόνο οπτικοί. Από τις αρμόδιες και τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να παρασχεθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας για όλα τα σχολικά κτίρια. Ο ουσιαστικός ενδελεχής έλεγχος όλων των σχολικών μονάδων να γίνει άμεσα σε όλα τα επίπεδα. Να γίνει συγκεκριμένος σχεδιασμός για ανέγερση νέων σχολείων, σύγχρονων και αντισεισμικών, για την κάλυψη όλων των αναγκών συμπεριλαμβανομένης της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής, βρεφονηπιακών σταθμών και ειδικής αγωγής. Θεωρούμε ότι το κράτος πρέπει να έχει την ευθύνη και την υποπτία για τους ελέγχους και τις επισκευές στα σχολεία. Στους χώρους δουλειάς, οι ελλείψεις στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, οι εντατικοποίησεις εργασίας, συνολικά οι τραγικές εργασιακές συνθήκες, είναι οι κύριοι παράγοντες για τα εργοδοτικά εγκλήματα που γίνονται στο βωμό του κέρδους. Πριν λίγες μέρες εδώ στην πόλη μας, θρηνήσαμε ένα ακόμα συναδέλφο που έχασε τη ζωή του ενώ εργασίας σε κατάστημα του Σκλαβενίτη. Σε μια εποχή που υπάρχουν όλες αυτές τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας, της τεχνικής, αντί να απολαμβάνουμε, ζούμε την ανασφάλεια, τη φτώχεια, τους πληστηριασμούς, τους γενικότερους κινδύνους, ακόμα και για την ίδια μας τη ζωή. Όχι αλεστησίες για τα κέρδη των λίγων. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους.